Ναι. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιώργο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους οργανωτές. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε εκδήλωση κόμματος για τη διαφθορά στην μακρά ενασχόλησή μου με το θέμα. Είχα γράψει ένα άρθρο το 2014, αν θυμάστε, στο αμερικανικό Foreign Affairs, το οποίο μιλούσα για τη δομή της, ας το πούμε, του πελατειακού κράτους στην Ελλάδα. Misrule of the Few, How the Oligarchs Ruin Greece, ήταν ο τίτλος στα αγγλικά τότε στο Foreign Affairs. Και είχα μελετήσει, ας το πούμε, τα δίκτυα ευνοιοκρατίας και πελατοκρατίας στην Ελλάδα. Μάλιστα, μόλις είχα διαβάσει τότε αυτό το βιβλίο, το Καράβι των Ηλιθίων, The Ship of Fools, του Fintan O'Toole, ο οποίος είναι Ιρλανδός δημοσιογράφος, καταπληκτικός συγγραφέας και δημοσιογράφος, και ο οποίος είχε περιγράψει το πώς το πολιτικό σύστημα της Ιρλανδίας, πόσο μία μικρή χώρα που υποδέχτηκε πάρα πολλά χρήματα από τον τραπεζικό τομέα, τα χρησιμοποίησε με έολο τρόπο, δημιουργώντας όλες αυτές τις φούσκες στα ακίνητα στην Ιρλανδία και προκαλώντας τη χρεοκοπία του τραπεζικού συστήματος και της Ιρλανδίας. Και ήταν θέμα, ας το πούμε, απληστίας, ανοριμότητας και δόλου, προφανώς. Άνθρωποι πλούτησαν από αυτή την ιστορία. Αλλά είναι ένα πολύπλοκο οικοσύστημα και χαίρομαι πολύ που ακούσαμε όλες τις απόψεις και από την κυρία Καπαρδίγη και από τον κύριο Βαλτά. Και να πω ότι το δικό μου συμπέρασμα, έτσι λίγο συνοπτικά, είναι ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους στη Βουλή σαν τον κύριο Θεοπέμπτου. Όπως τον ακούσαμε προηγουμένως, να μιλάμε πραγματικό πάθος, με θυμό για την αδικία που γίνεται στην κοινωνία του, στην Κύπρο και αλλού, από αυτούς που πέσουν με το σύστημα και πλουτίζουν και κερδίζουν και χάνουν ευκαιρίες άνθρωποι που δουλεύουν σκληρά και προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα. Στην οικονομική ζωή. Λοιπόν, στη Βρετανία υπήρξε μια αντίστοιχη πορεία το 19ο αιώνα και αυτό με έχει απασχολήσει. Γιατί η Βρετανία είναι τόσο διαφορετικό κράτος από την Ελλάδα? Και η Βρετανία ήταν μια πάρα πολύ διεφθαρμένη χώρα το 19ο αιώνα. Οι εκλογές ήταν όλες διεφθαρμένες, μέχρι που υπήρξαν βουλευτές με το ίδιο πάθος που ακούσαμε προηγουμένως, που μπήκαν στη Βουλή των Κοινοτήτων τότε, αλλά και θεωρητικοί και φιλόσοφοι και δημοσιογράφοι, ο Μίλ, ο Μπέρθαμ κλπ. Και κάνανε μεταρρυθμιστικούς νόμους, the Reform Acts, μεταξύ των οποίων κάνανε και την ψηφοφορία για τη Βουλή μυστική. Αυτό έγινε το 1872, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ballot Act. Δηλαδή, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται να υπάρχει ένα πολιτικό σύστημα που να θέλει να αλλάξει. Πρέπει να υπάρχουν μέσα εκφραστές, ας το πούμε, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης και που θα αγωνιστούν. Τώρα, ποιοι είναι οι αντίπαλοι τους? Δεν είναι απαραίτητα οι διεφθαρμένοι. Είναι και αυτοί που είναι, ας το πούμε, δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν στη διαφθορά. Εγώ θα ξεκινήσω την παρουσίασή μου με αυτή την εικόνα, δεν ξέρω αν φαίνεται, του Άκη Τσοχατζόπουλου, αν θυμάστε. Είναι μια εμβληματική εικόνα του πολυτελούς γάμου του. Και ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι πλέον στη φυλακή, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το κόμμα του και το πολιτικό μας σύστημα δεν έχει κάνει, ας το πούμε, μια ανασκόπηση πώς έγιναν αυτά τα πράγματα με τους εξοπλισμούς. Ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που κοιτάνε ένα κομμάτι κάθε φορά. Δεν υπάρχει όμως μια ευρεία συζήτηση να δούμε τι έγινε τότε. Και η διαφορά είναι δύο προβλήματα. Και αυτό θέλω να. Και όπως το είπαν και οι προλαλήσαντες, το πρώτο πρόβλημα είναι προφανώς η αποδοτικότητα μιας δημόσιας σύμβασης. Δηλαδή δεν παίρνεις τον καλύτερο. Παίρνεις κάποιον που έχει διασυνδέσεις. Αυτό προκαλεί απώλεια εισοδήματος, ας το πούμε, ή αποδοτικότητας για το δημόσιο. Δεν είναι αυτό όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εμπιστοσύνη. Ότι άμα ξέρεις ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι, ας το πούμε, κλεισμένες, φτιαγμένες παράνομα, δεν θα πας να ασχοληθείς, δεν θα επενδύσεις. Επενδύουν μόνο όσοι έχουν πρόσβαση στην εξουσία. Και έτσι βλέπεις ότι η ανάπτυξη μιας χώρας που έχει μεγάλη εντύπωση διαφθοράς είναι πολύ μικρότερη από την ανάπτυξη μιας χώρας που έχει ανοιχτή οικονομία, που έχει πραγματικό ανταγωνισμό, που έχει δίκαιο ανταγωνισμό. Εκεί έρχονται, ιδίως στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και των υπηρεσιών και των εταιριών, οποιοδήποτε μπορεί να έρθει στην Ελλάδα να επενδύσει, να φτιάξει δρόμους, γέφυρες κλπ. Να το κάνει καλύτερα προς όφελος του δημοσίου και του καταναλωτή. Αυτό δεν συμβαίνει, γιατί όλοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τους διαγωνισμούς αν δεν έχουν πολιτικές διασυνδέσεις. Αυτό συμπιέζει την ανάπτυξη και είμαστε όλοι χαμένοι σε βάθος χρόνου. Θα ξεκινήσω με τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα νέα αυτά χρήματα που θα εισρεύσουν. Γιατί όπως έγινε στην Ιρλανδία το 2008-2009-2010 και στην Ελλάδα, τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πάντα κάτι καλό. Δίνουν ένα κίνητρο
για να τροφοδοτούν το πελατειακό κράτος και μπορεί να ξοδευτούν με τρόπο τρομερά λανθασμένο, έτσι και στρεβλό, όπως είδαμε και στην Ελλάδα και αλλού. Ο κανονισμός για το μηχανισμό ανάπτυξης, που προβλέπει αυτούς τους 6 τομείς που βλέπουμε εδώ, προβλέπει την κοινωνική συνοχή, θεσμική ανθεκτικότητα, αν βλέπετε, το οποίο περιλαμβάνει και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, και θα το δω και, θα δω και στη συνέχεια. Και προβλέπει κάτι που το λέω τώρα, μια και μιλάμε για τα δύο κόμματα. Ελπίζω να εκπροσωπηθούν στην Ευρωβουλή πολύ σύντομα στις επόμενες ευρωεκλογές. Γιατί οι ευρωβουλευτές έχουν ρόλο στο πώς θα αξιολογηθούν στο άρθρο 26 του κανονισμού με τακτικές συναντήσεις. Δηλαδή, η Κομισιόν δεν είναι η μόνη που έχει αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Πάει τουλάχιστον σε επίπεδο διαβούλευσης και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο πιο σημαντικός κανονισμός όμως για μας είναι του Δεκεμβρίου για την αιρεσιμότητα. Αυτός ο κανονισμός που λέγεται κανονισμός για το κράτος δικαίου και αναφέρεται συνήθως για την Πολωνία και την Ουγγαρία για το κράτος δικαίου, δεν είναι μόνο για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αφορά και θέματα διαφθοράς. Συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο του 2020 μαζί με το όλο πακέτο. Και άμα το δείτε, ας το πούμε, ποιοι είναι οι όροι, ας το πούμε, το βάζω εδώ για να φανεί πιο καθαρά, ότι το κράτος δικαίου συμπεριλαμβάνει οι παραβάσεις του κράτους δικαίου και την εύρυθμη λειτουργία ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Δηλαδή, η έρευνα της διαφθοράς είναι ένα κομμάτι που θα ερευνάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν θεωρήσει ότι ένα κράτος δεν ξοδεύει τα χρήματα με σωστό τρόπο διότι δεν έχει τέτοιους θεσμούς, μπορεί να σταματήσει να πληρώνει τα χρήματα. Δηλαδή, αυτή η χρηματοδότηση που μας δίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται με όρους και εγώ θεωρώ ότι αυτή η όρη είναι πολύ σωστή. Ότι δηλαδή θα ενισχύσουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στο εσωτερικό, προσθέτοντας ελέγχους από την Επιτροπή, όχι ακριβώς με τη μορφή όπως τη γνωρίσαμε των μνημονίων κλπ, αλλά με μια τακτική μαζί με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο φυσικά, αξιολόγηση το πώς ξοδεύονται αυτά τα τεράστια ποσά και πρέπει να ξοδευτούν με σωστό τρόπο και να δώσουν το καλό παράδειγμα. Γιατί χρειάζεται αυτό στην Ελλάδα, το είπαν και οι προαναλύσαντες, θα ήθελα λίγο να αναφερθώ για το πού βρίσκεται η Ελλάδα και η Κύπρος και πού θεωρούμε εμείς ότι βρίσκεται. Η Διεθνής Διαφάνεια έχει τις δικές της έρευνες, αλλά άμα δείτε στο Ευρωβαρόμετρο του 2019 τι λένε οι Έλληνες και οι Κύπροι, στην ερώτηση πόσο διαδεδομένη είναι η διαφθορά στη χώρα σας, η Ελλάδα, άμα δείτε και η Κύπρος, είναι μπροστά, είναι δεύτερη και τρίτη, 95% και οι δύο. Για το πόσο διαδεδομένη είναι η διαφθορά. Στην ερώτηση για τους κεντρικούς πολιτικούς θεσμούς αν εμπλέκονται σε διαφθορά θα δείτε επίσης είμαστε πολύ μπροστά, πρώτη και τέταρτη, 91% και 87%. Δηλαδή ο Έλληνας ψηφοφόρος, ο Έλληνας πολίτης και ο Κύπριος πολίτης είναι απόλυτα ενήμερος και ανισχύει βαθύτατα για αυτά τα θέματα και γι' αυτό και εγώ απορώ πως είναι δυνατόν τα θέματα αυτά της διαφθοράς να μην τα συζητάμε διαρκώς στο πολιτικό μας σύστημα. Είναι θέματα μεγάλο ενδιαφέροντος, δεν είναι μόνο για τους ειδικούς. Πιστεύω ότι το κοινό πραγματικά θέλει να ακούσει. Δυστυχώς όμως το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα τουλάχιστον δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Και όπως θα πω και στη συνέχεια, το Ελλάδα 2.0 αναφέρεται πολύ λίγο για τα θεσμικά θέματα και τα θέματα της διαφθοράς, δηλαδή προθέσεις της κυβέρνησης. Να πω εδώ ότι η Κύπρος είναι πολύ πιο μπροστά από την Ελλάδα σε αυτά τα θέματα. Και θα φέρω σαν παράδειγμα τα θέματα των πολιτογραφήσεων. Όπου συναισθήθη μια επιτροπή ερευνών με επικεφαλής έναν πρώην ανώτατο δικαστή, τον Μύρωνα Νικολάτο. Και η έκθεση αυτή έχει ήδη παρουσιαστεί σε χρόνο ρεκόρ και παρουσίασε μια πραγματικά ανάγλυφη εικόνα. Ενήργησε ανεξάρτητα, εξέτασε μάρτυρες και παρουσίασε. Υπάρχει στην Βρετανία το μοντέλο αυτό του Public Inquiry, η ανεξάρτητη έρευνα με σύνδεση επικεφαλή δικαστή. Και παρουσίασε ένα πραγματικά αξιοζήλευτο αποτέλεσμα. Δηλαδή, για μένα που δεν ήξερα το θέμα και το διάβασα πρώτη φορά προχθές, αυτές τις τελευταίες ημέρες, διάβασα ένα σωρό πάρα πολύ χρήσιμες και κρίσιμες λεπτομέρειες για το πώς δόθηκαν αυτές οι πολιτογραφήσεις και πόσο παραβιάστηκαν οι κανόνες. Και η έκθεση αυτή το εξηγεί αναλυτικά. Και λέει, για παράδειγμα, ότι 57% των επενδυτών υψηλού κινδύνου δεν πληρούσαν τα τυπικά κριτήρια της πολιτογράφησης και όμως δόθηκε. Και η έκθεση αυτή δεν δίστασε να δώσει και τις ευθύνες στον πολιτικό κόσμο και να εξηγήσει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δεν ήξερε, για παράδειγμα, δεν είχε ενόψει, ενώ έπρεπε να το έχει μπροστά του, ποιες ήταν οι δικηγορικές εταιρείες που χειρίστηκαν αυτά τα θέματα. Και όπως ξέρουμε όλοι, κάποιες από αυτές ήταν εταιρείες των Υπουργών και του Προέδρου. Αυτό ήταν απολύτως απαράδεκτο. Δηλαδή υπάρχει ευθεία σύγκρουση συμφερόντων. Δεν μπορεί ο Πρόεδρος να εγκρίνει
προτάσεις που κάνει το δικαιωτικό του γραφείο. Είναι λάθος εικόνα, πέραν του αν υπάρχει και ουσία στο θέμα έτσι, της, αν υπάρχει διαφθορά, που δεν το ξέρουμε, αλλά η εντύπωση διαφθοράς, επαναλαμβάνω, είναι αυτό που είναι ακόμα χειρότερο. Και είναι αυτό από το οποίο χρειάζεσαι ισχυρούς θεσμούς να προστατεύσουν την αξιοπιστία των θεσμών σου. Να πω όμως ότι τουλάχιστον με την ας πούμε, έρευνα αυτής της Επιτροπής ξέρουμε περίπου τι έγινε. Και αυτό έγινε γιατί η Κύπρος έχει ένα νόμο περί ανεξάρτητων ερευνητικών επιτροπών. Η Ελλάδα δεν το έχει αυτό. Στην Κύπρο υπάρχει από το 1942, ήταν ο πρώτος νόμος στην Κύπρο από ό,τι διαπίστωσα, ο οποίος ανανεώθηκε το 1982. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν το έχει αυτό, όπως η Ελλάδα δεν έχει ανεξάρτητο Υπουργό Δικαιοσύνης. Στην Κύπρο έχει τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το αντίστοιχο του Attorney General στην Βρετανία, που είναι ένας αξιωματούχος που υπηρετεί το δίκαιο, δεν υπηρετεί την κυβέρνηση. Και να πω εδώ ότι δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μια απουσία ελεκτικών μηχανισμών και απουσία κουλτούρας λογοδοσίας. Υπάρχει πολύ δεδομένη και στους συναδέλφους μου συνταγματολόγους η εικόνα ότι η πλειοψηφία δημοκρατικά νομιμοποιείται να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό δεν ισχύει πουθενά και είναι τελείως λάθος. Η πλειοψηφία κυβερνά, αλλά πρέπει να ελέγχεται και ελέγχεται τόσο από αμερόληπτη δημόσια διοίκηση που εξασφαλίζει τη συνέχεια του κράτους, αλλά και από ανεξάρτητες αρχές. Κάτι που έχει, πραγματικά δεν έχει γίνει ακόμα, ας το πούμε, κοινό κτήμα στην Ελλάδα, ότι χρειαζόμαστε περισσότερες και καλύτερες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές. Και έτσι παραμένει, για παράδειγμα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Ελλάδα ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο ασκεί κυβερνητική πολιτική και άρα δεν έχει εγχέγγυα ανεξαρτησίας από τον πολιτικό κόσμο. Και αυτό δυστυχώς δεν έχει αλλάξει. Αν συγκρίνει κανείς τι έγινε, τι γίνεται στη Βρετανία, το βάζω εδώ λίγο για να το δούμε, υπάρχουν ανεξάρτητες διοικητικές αρχές σχεδόν για όλα. Για τους βουλευτές, φτιάχτηκε μετά το σκάνδαλο με τα έξοδα των βουλευτών. Υπάρχει ειδική αρχή και μέσα στην ειδική αρχή υπάρχει ένας ειδικός επίτροπος που ελέγχει τις ατομικές περιπτώσεις σαν δικαστής, που είναι ανεξάρτητος από το υπόλοιπο authority, δηλαδή υπάρχει ανεξάρτητος στον ανεξάρτητο. Υπάρχει κώδικας δεντολογίας για υπουργούς και τη δημόσια διοίκηση που εφαρμόζεται σχολαστικά. Και υπάρχει ξεχωριστή ανεξάρτητη αρχή για τις εκλογές, το Electoral Commission, το οποίο βρήκε για παράδειγμα και σε μια δίκη που είχα εμπλακεί και εγώ, ότι το δημοψήφισμα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αποτέλεσμα παραβίασης των κανόνων από το Vote Leave, που ξόδεψαν πολύ περισσότερα από τα 7 εκατομμύρια που επιτρέπεται και είπαν ψέματα και υπάρχουν και ποινικές ευθύνες κλπ. Αλλά αυτά τα ερεύνησε το Electoral Commission, μια ανεξάρτητη, έχω πάει, τις έχω συναντήσει, είναι μια τεράστια υπηρεσία με δεκάδες ή ίσως και εκατοντάδες στελέχη που πληρώνονται πάρα πολύ καλά για να κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά, να ελέγχουν σχολαστικά τα οικονομικά των εκλογών. Και έτσι κανείς στη Βρετανία δεν κατηγορεί την κυβέρνηση, τους αντιπάλους του, ότι έχουν κάνει, ας το πούμε, παρασπονδίες στο οικονομικό, στα χρήματα που ξοδεύουν για τις καμπάνιες. Είναι όλα προσεκτικά μελετημένα μέχρι κεραίας και κανείς δεν αμφισβητεί το αποτέλεσμα. Και για να γυρίσω στο δημοψήφισμα, δεν υπήρχε νόμος στο δημοψήφισμα που να λέει ότι άμα ξοδέψεις περισσότερα ακυρώνεται το αποτέλεσμα. Αυτό δυστυχώς ήταν ένα έλλειμμα του νόμου, ό,τι έγινε ήταν τελικά απόλυτα νόμιμο. Και επίσης να προσθέσω, στη Βρετανία δεν υπάρχει παραγραφή στο ποινικό δίκαιο. Αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, της διακριτικής ευχέρειας του εισαγγελέα, του prosecutor, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει παραγραφή. Και δεν υπάρχει ουδεμία ασυλία ή παραγραφή για ποινικά αδικήματα υπουργών. Δεν υπάρχει καμία ασυλία για τους υπουργούς. Πάνε κανονικά στα κανονικά δικαστήρια. Τώρα, όλα αυτά που είπα για τη Βρετανία είναι κομμάτι ενός οικοσυστήματος διαφάνειας που συνδέεται με τη δημόσια διοίκηση. Και θα ήθελα απλώς τώρα να αναφερθώ σε δύο αριθμούς. Στη Βρετανική κυβέρνηση υπάρχουν μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι, άμα δείτε στον πίνακα που έχω φέρει εδώ, με το σκούρο μπορντό, είναι οι μετακλητοί στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και με το υπόλοιπο είναι οι μετακλητοί στα υπόλοιπα Υπουργεία. Ο συνολικός αριθμός των μετακλητών είναι 120. Ο μεγαλύτερος που έχει υπάρξει ποτέ στην περίοδο της κοινοβουλευτικής κοιμοκρατίας στην Βρετανία, 120 σήμερα με την κυβέρνηση Τζόνσον. Και είναι κάτι για το οποίο ο Μπόρις Τζόνσον δέχεται μεγάλη κριτική. Ξέρουμε ποιος είναι ο αντίστοιχος αριθμός. Σε όλη τη Βρετανία 120. Στην κυβέρνηση της Ελλάδας πόσοι είναι μετακλητοί? Λοιπόν, για να δούμε. Είναι 3.000. Είναι ένας τρομερός αριθμός. Δηλαδή μια ολόκληρη πόλη
εργάζεται εκτός του συστήματος της δημόσιας διοίκησης, χωρίς αμεροληψία, για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του κόμματος ή της πλειοψηφίας, χωρίς καμία εγγύηση ότι δεν προωθεί συμφέροντα ανάρμοστα ή πολιτικά ή στενά κομματικά. Δηλαδή πράγματα που εμείς θα θεωρούμε στην Ελλάδα απολύτως normal, στη Βρετανία είναι παντελώς παράνομα. Δεν μπορεί ένας υπουργός, για παράδειγμα, να υπογράφει αποφάσεις που αφορούν την εκλογική του περιφέρεια. Το Ministerial Code λέει ότι ο υπουργός αυτός πρέπει να εξουσιοδοτήσει την υπογραφή σε κάποιον άλλον. Δεν μπορεί να δώσεις εσύ, για παράδειγμα, άδειες περιβαλλοντικές ή άλλες στην περιφέρειά σου. Δεν πρέπει να εμπλακείς καθόλου. Όχι γιατί είσαι διεφθαρμένος, αλλά γιατί δεν πρέπει να δώσεις την εικόνα ότι έχει σύγκρουση συμφερόντων. Και εδώ να πω ότι η άποψή μου είναι ότι δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κάνει αρκετά. Και είχα ένα άρθρο στο Δήμο όσοι ενδιαφέρονται για την συνολική αξιολόγηση στα θέματα του πελατειακού κράτους και αυτό που λέω της οικονομίας των πολιτών. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα να γίνουν και θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει μια συμμαχία για τα θεσμικά θέματα, διακομματική, που θα τα αναδείξει και θα φέρει αυτά που ακούσαμε προηγουμένως από την κυρία Καπαρντή και τον κύριο Μπαλτά και τον κύριο Θεοπέμπτο. Υπάρχουν πάρα πολύ γνωστές μέθοδοι διαφάνειας, οι οποίες δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί και δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει συγκεκριμένο σχέδιο για να τα φέρει, ούτε καν είναι μέρος του Ελλάδα 2.0. Δηλαδή έχουμε ακόμα πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε για να προστατέψουμε την Ελλάδα από τη διαφθορά και από την εντύπωση διαφθοράς. Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και είναι καλό ότι ξέρουμε ότι λείπουν πολλά και πρέπει να γίνουν, αλλά ξέρουμε και τι πρέπει να γίνει τελικά. Και αν υπάρχουν άνθρωποι έτσι ηθικοί και με την καρδιά του στο μέρος, μπορεί να γίνουν όλα αυτά.